Έλεγα λίγο νωρίτερα για το τι συμβαίνει με το νέο προπονητικό κέντρο. Η Ομοσπονδία είναι σε συζητήσεις με την Lamb Development στο Ελληνικό για την κατασκευή προπονητικού κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει 4 γήπεδα ποδοσφαίρου, 3 με φυσικό χλωροτάπητα και 1 με υβριδικό χλωροτάπητα. Μάλιστα, σε ένα τα 3 γήπεδα θα μπορεί να φιλοξενηθεί και κόσμος. Ένα έργο το οποίο κοστολογείται στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Θα το διαχειρίζεται η ΕΠΟ, θα το αγοράσετε από την Lamb Development επί ουσίας και θα το διαχειρίζεται. Θα περιλαμβάνει βεβαίως αποδυτήρια, εγκαταστάσεις για το προπονητικό υλικό των εθνικών ομάδων. Θα είναι έτοιμο, όπως όλα δείχνουν, το Σεπτέμβριο του 2025 και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας της Ομοσπονδίας με την Lamb Development για να τρέξει η διαδικασία των συζητήσεων για να προχωρήσει το έργο, χωρίς όμως να είναι κάτι δεσμευτικό αυτή η συμφωνία που έχουν συνάψει η ΕΠΟ με την Lamb Development για την κατασκευή προπονητικού κέντρου. Εκεί κατασκευάζονται, θα δημιουργηθούν και ξενώνες στο κομμάτι αυτό. Είναι στο Μετροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, πάνω από το παραλιακό μέτωπο, με το πόδι της λεωφόρου Ποσειδόνους. Άρα λοιπόν μιλάμε για 4 γήπεδα με εγκαταστάσεις και θα δημιουργηθούν και ξενώνες. Ξενώνες οι οποίοι όμως δεν θα ανήκουν στην Ομοσπονδία. Θα ενοικιάζει η Lamb Development τους ξενώνες στην Ομοσπονδία για να μπορούν να κάνει χρήση, να φιλοξενεί αθλητές, ποδοσφαιριστές κτλ. Παραμονές των αγώνων. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η συμφωνία στα 15 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για τα γήπεδα, τα 4 γήπεδα. Και θα υπάρχει αυτή η συνεργασία με την Lamb Development για να χρησιμοποιεί τους ξενώνες η εθνική μας. Θα τους νοικιάζει με λίγα λόγια, κάθε φορά που θα έχει υποχρεώσεις για τους άνδρες, για τα υπόλοιπα κλιμάκια. Κάπως έτσι θα γίνεται το πράγμα, γιατί αν η ζήτηση προχωράγε και για την αγορά των ξενώνων, θα μιλάγαμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό που θα ξεπερνούσε τα 25 εκατομμύρια ευρώ, σίγουρα. Άρα θα κάνει αγορά των 4 γηπέδων, των εγκαταστάσεων, αποδυτήρια κτλ., αποθηκευτικό χώρο, και θα νοικιάζει κάθε φορά που θα έχει υποχρεώσει η εθνική ομάδα τους ξενώνες για να φιλοξενούνται οι ποδοσφαιριστές. Οι ξενώνες θα αργήσουν, θα είναι από το 2026 και μετά έτοιμοι. Άρα μιλάμε αρχικά για τα γήπεδα που θα είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο του 2025 και προφανώς θα πηγαίνει να διαμένει κάπου η αποστολή της εθνικής μας ομάδας, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά μελλοντικά, από το 2026 και μετά, θα μπορεί να φιλοξενεί την εθνική μας ομάδα, τις αποστολές της εθνικής ομάδας στους ξενώνες. Σε μια πολύ καλή τιμή θα γίνει η συμφωνία αυτή για την ενοικίαση των ξενώνων. Είναι ένα βήμα αυτό, αλλά μέχρι να προχωρήσει θα πρέπει να περιμένουμε. Άρα λοιπόν αύριο στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ θα γίνει κουβέντα και για το συγκεκριμένο κομμάτι. Όπως σας είπα, είναι σε πρώτο πλάνο το ελληνικό. Αλλά υπάρχουν ακόμα μια-δύο περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με εγκαταστάσεις, με εκτάσεις εδώ στην Αττική, με τις οποίες έχει στο πλάνο της η Ομοσπονδία. Και να μην αποκλείσουμε να αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα. Πάντως αυτή τη στιγμή σε προτεραιότητα είναι το ελληνικό. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει το πράγμα. Οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει καταλήξει η Ομοσπονδία στον χώρο που θα δημιουργηθεί το νέο προπονητικό. Τώρα δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο το ελληνικό με την συμφωνία με την Lamb Development. Σε σχέση τώρα με τη χρηματοδότηση, σας πω απλά ότι στην Ομοσπονδία δεν υπάρχουν χρήματα αποθεματικά για την κατασκευή προπονητικού κέντρου. Παρότι είχε ακουστεί το τελευταίο διάστημα, εδώ και κανένα χρόνο, ότι υπήρχαν χρήματα 6-8 εκατομμύρια ευρώ σε αποθεματικά στην Ομοσπονδία. Δεν υπάρχει κατά διάνοια αυτό το ποσό. Η UEFA θα χρηματοδοτήσει με ένα ποσό περίπου 11 με 12 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του προπονητικού και η FIFA θα δώσει περίπου 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ. 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει και η δέσμευση της πολιτείας μέσω του αναπληρωτή υπουργού, του Γιάννη Βρούτση, ότι θα βοηθήσει στην προσπάθεια για την κατασκευή του έργου. Αλλά ξέρετε, και εγώ το έχω πάντα στο μυαλό μου αυτό, σας το λέω, το ξέρετε κι εσείς, ότι όπου ακούτε πολλά λόγια, να κρατάτε και μικρό καλάθι. Πολλοί υπουργοί όλα αυτά τα χρόνια λένε πράγματα, τάζουν, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται το παραμικρό. Οπότε ας περιμένουμε και για το αν θα. Υπάρχει κάποιο κονδύλι από την πολιτεία. Πάντως
σε σχέση με τα χρήματα της UEFA και της FIFA δεν μπορεί να μην δοθούν, γιατί υπάρχουν συμφωνίες και η UEFA και η FIFA, κυρίως η UEFA, δίνει, πρημοδοτεί τέτοιες καταστάσεις. Όταν μιλάμε για την εξέλιξη, την πρόοδο του ποδοσφαίρου, ακαδημίες, εγκαταστάσεις, η UEFA πρημοδοτεί, πάντα δίνει χρήματα για αυτούς τους σκοπούς. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε πώς θα κάτσει το πράγμα, εάν θα προχωρήσει στο ελληνικό η συμφωνία για το προπονητικό κέντρο, ή αν θα πάει σε κάποια άλλη, σε κάποιο άλλο χώρο για την κατασκευή του προπονητικού η Ομοσπονδία.